Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα είναι Δευτέρα, 24η ημέρα του Ιουλίου του 2023. Ημέρα εορτασμού της ελληνικής δημοκρατίας. Σημερινή μέρα που νομίζω ότι κανείς γυρνά τη μνήμη πίσω στις δύσκολες στιγμές που βίωσε η χώρα μας. Αποκορύφωμα λίγο πριν την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η εισβολή στην Κύπρο, στη Μεγαλόνησο, 49 χρόνια πριν, στις 20 Ιουλίου του 1974, στον Ατίλα. Θα δούμε εκτεταμένο ρεπορτάζ για το θέμα αυτό, καθώς βρήκαμε και μας μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της τηλεόρασης του Flash ο Λοχίας της ΕΛΔΙΚ, της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, πώς βίωσε όλη αυτήν την εισβολή των Τούρκων, πόσο κινδύνεψε, πώς τα κατάφερε και νομίζω ότι έχει νόημα να σταθούμε σε αυτό καθώς μιλάμε για μια ιστορική μαρτυρία. Ο Χρήστος Ομάντζιος μιλά στην κάμερα του Flash στη διάρκεια του Δελτίου. Μείνετε εδώ, καύσωνας και για το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον για την εβδομάδα που διανύουμε, υπομονή, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών και ετοιμότητα από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να μην έχουμε τα χειρότερα. Στην χώρα περισσότερες από 58 πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη. Πολλά τα ζητήματα που προκύπτουν και στην διαχείριση της πυρκαγιάς αλλά και στο ότι μένονται και χτυπούν ακόμη και το προϊόν, το κορυφαίο προϊόν του καλοκαιριού της Ελλάδος που είναι ο ελληνικός τουρισμός. Και γι' αυτό θα δούμε πολλά περισσότερα. Θα ξεκινήσουμε με την σύνδεσή μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον Θωμά τον Μάνο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για το ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην Δυτική Μακεδονία. Είχαμε περιστατικά με πυρκαγιές, ευτυχώς μικρής έντασης και όλα πήγαν καλά. Η απόφαση της περιφέρειας είναι να είναι κλειστά τα αρσίλια τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, καθώς είναι επικίνδυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις θερμές ώρες, δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη, τον έχουμε στο τηλέφωνο ήδη και τον καλωσορίσουμε. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Μάνο, καλησπέρα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς ήδη έχουμε μια εγρήγορση ετοιμότητας λόγω της επικινδυνότητας πυρκαγιάς σχεδόν σε ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, έχετε με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας και του Περιφερειάρχη απαγορεύσει διέλευση και παραμονή σε αλσίλια τις ώρες που είναι πιο επικίνδυνα. Ναι, κύριε Μαυρή, πολύ σωστά. Υπάρχει οδήγηση επικινδυνότητας δια γιατρήσεων για Γρεβενά και Φλόρινα και ο δείκτης επικινδυνότητας 4 που έχει το νομό Κοζάνης εκτός του Βοΐου. Στις περιοχές του Βοΐου είναι σε ετοιμότητα όλος ο μηχανισμός των εμπλεκομένων στα θέματα πολιτικής προστασίας. Έχουν επανδρωθεί όλα τα παρατηρητήρια που υπάρχουν στην περιφέρειά μας από τους ανθρώπους που είναι εμπλεκόμενοι φορείς και από εθελοντές και θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια επ' ευκαιρίας για την προσφορά τους σε Αθήνα. Υπάρχουν τα υποχόμενα περίπολα και της περιβαλλοντικής και της αστυνομίας και του στρατού. Φαινόμενα αυτή τη στιγμή, κύριε Μαρούλη, δεν έχουμε. Χθες είχαμε μια μικρή κλίμακα φωτιά στην περιοχή της Δεσκάτης, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα από το περιβαλλοντικό κλιμάκιο της Δεσκάτης και δεν είχε μεγάλο, θα έλεγα, δεν έκαψε πάρα πολύ μεγάλο χώρο. Σίγουρα το επόμενο διήμερο, τριήμερο μάλλον να πω καλύτερα, βάσει των προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η περιοχή μας είναι από τις περιοχές που ίσως έχουν, θα έλεγα, τους δείκτες τους μετεωρολογικούς που θα είναι επικίνδυνοι για την εκδήλωση φωτιάς. Θα έχουμε και πολύ υψηλούς ανέμους αλλά και σχεδόν μηδενική υγρασία στην ατμόσφαιρα, που αυτό είναι ένα, θα έλεγα, δύσκολο κοκτέιλ, έτσι ώστε να είναι, θα έλεγα, το περιβάλλον τέτοιο που να ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιάς. Εμείς είμαστε σε εγρήγορση, τα σώματα ασφαλείας είναι σε εγρήγορση, οι εθελοντικές ομάδες που συμμετέχουν είναι και αυτές σε εγρήγορση.
χρειάζεται και η προσοχή των πολιτών της περιφέρειάς μας, που έστω από μια προσεξία, μήπως υπάρξει ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Κατά το λόγο του Περιφερειάρχη, του κ. Κασαπίδη, έχουμε συνεδριάσει το προηγούμενο διάστημα, αφού είχαμε λάβει κάποια προειδοποιητικά, θα έλεγα, σήματα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τα ΣΟΚ και τα ΤΕΣΟΚ στα όρια των Δήμων, και υπάρχει συνεχή επαφή και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της πολιτικής προστασίας από πλευράς των ανθρώπων των Δήμων, έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα για οτιδήποτε θέλει προκύψει. Τώρα, κατανοητό η απαγόρευση και η παραμονή και η διέλευση εντός δασικής έκτασης που εγκυμονεί κινδύνους. Απ' την άλλη όμως, ξέρετε, είναι και οι μόνοι χώροι που έχουν το φυσικό, τη φυσική κατάσταση σε ό,τι αφορά την δροσιά, και κανείς θα επιδίωκε να βρίσκεται σε έναν τέτοιο χώρο την ώρα του καύσωνα. Κύριε Μαυρίδη, αυτές οι αποφάσεις βγαίνουν κάτω από συνεννόηση και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σίγουρα πολλοί συμπολίτες μας θα θέλουν να οδεύσουν σε κάποια αλσίλια για να διαμένουν εκεί τις ώρες που έχουμε, θα έλεγα, την πιο μεγάλη θερμοκρασία. Απλά θέλω να σας τονίσω κάτι στατιστικά. Από τα 52 πύρινα μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, περίπου το 60% έχει προκληθεί, η φωτιά έχει προκληθεί από ανθρώπινη δραστηριότητα τέτοιου τύπου. Έχει έρθει οδηγία από τη Γενική Γραμματεία. Ας κάνουμε μια υπομονή, γιατί, ξέρετε κύριε Μαυρίδη, προτιμότερο να βρούμε κάποιο άλλο, θα έλεγα, πνεύμα να, θα έλεγα, ανάσα στις θερμές ώρες, παρά αυτά τα σύλλα τα οποία μπορεί από μια προσεξία, όχι εσκεμμένα, εγώ θα έλεγα εσκεμμένα, από μια προσεξία να προκαλέσουν μια φωτιά, και μια φωτιά με αυτούς τους μετεωρολογικούς παράγοντες που προανέφερα, δηλαδή τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε την πρόληψη ότι θα έχουμε μετά το μεσημέρι και την μηδενική υγρασία στην ατμόσφαιρα, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να πάρει διαστάσεις και να έχουμε πολλά πολλά προβλήματα. Κατανοητό. Γι' αυτό βγαίνουν αυτές οι οδηγίες, δεν βγαίνουν αυθαίρετα, βγαίνουν κατόπιν, θα έλεγα, οδηγιών από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου. Κατανοητό. Κρατώ ότι δεν έχουμε περιστατικά αυτή την ώρα και άρα είμαστε σε καλό επίπεδο. Όχι. Χρειάζεται εγρήγορση και προσοχή και από εμάς τους πολίτες. Περιστατικά, κύριε Μαυρίδη, είχαμε στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Ευτυχώς όμως δεν έλαβαν μεγάλη έκταση, γιατί υπήρχε η άμεση παρέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Και θα πω να θέλω να συγχαρώ και τους άλλους του πυροσβεστικού σώματος, τους αξιωματικούς, γιατί σε όλες των περιπτώσεων είχαμε άμεση παρέμβαση από πλευράς τους και δεν έλαβαν διαστάσεις αυτές τις φωτιές. Έχετε δίκιο. Σε μία από αυτές βρέθηκε η κάμερα της τηλεόρασης του Φλάση. Ήταν στην Πτολεμαϊδα σε ένα χωράφι με σιτηρά. Ευτυχώς οι πυροσβέστες έφτασαν εγκαίρως και δεν είχαμε δυσάρεστα πράγματα σε ό,τι αφορά οι πυροσβέστες που, κύριε Μαυρίδη, αυτές τις ώρες υπερβάλλουν αυτό, έχουν ανακουπεί όλες οι άδειες, είναι 24 ώρα σε επαγρύπνηση. Ας βοηθήσουμε κι εμείς οι πολίτες να μην έχουμε φαινόμενα τα οποία θα τους κουράσουν περισσότερο. Αλλά αυτό θέλω να το μεταφέρω και στους πολίτες εκεί της Μακεδονίας. Έχουμε πάρα πολύ έμπειρους αξιωματικούς στην περιοχή μας, από το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. Και όλοι μαζί με τους εθελοντές, το στρατό, την αστυνομία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας να αντιμετωπίσουμε ό,τι θέλει προκύψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μαρούδη. Ας προσέξουμε όλοι μας. Αυτό πρέπει να είναι αυτές τις μέρες δύσκολες το επόμενο τριήμερο. Να ευχηθώ την προσοχή σε όλους μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι ώστε να μην υποπέσουμε σε κάποιο λάθος το οποίο να έχει τις επιπτώσεις που δυστυχώς βλέπουμε να υπάρχουν σε άλλα μέρη της χώρας μας. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ και πάλι. Ναι. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε μετά τον Αντιπεριφερειάρχη να δούμε αυτές τις εικόνες που νωρίτερα σας λέγαμε. Η τηλεόραση του Flash βρέθηκε στην μικρής έκτασης πυρκαγιά που σημειώθηκε από άγνωστη αιτία στην περιοχή κοντά στο Ποδοσάκη νοσοκομείο, στο δρόμο Πτολεμαϊδας Γαλάτιας, κοντά στα κημητήρια της πόλης, βόρεια της Πτολεμαϊδας. Χωράφι με θερισμένα σιτήρα
ήταν αυτό που κάηκε. Ευτυχώς οι πέντε πυροσβέστες με τα δύο οχήματα κατάφεραν να σβήσουν γρήγορα, περίπου σε μία ώρα, λίγο περισσότερο από μία ώρα, την φωτιά, η οποία δεν επεκτάθηκε και σε παρακείμενη επιχείρηση εστίασης, αλλά και σε γειτονικά αγροκτήματα. Και βεβαίως, εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Πάμε να δούμε τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα και επιστρέφουμε. Και μετά την πυρκαγιά που εγκαίρως και με μεγάλη επιτυχία επενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία της Πτολεμαΐδας, θα πάμε σε αυτό που και στην αρχή του δελτίου λέγαμε για τα αλσίλια, την απόφαση για κλειστά αλσίλια και δάση και δασικές περιοχές και ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δείξουν οι πολίτες. Η κάμερα της τηλεόρασης του Flash βρέθηκε στο Κουρί, λίγο έξω από την Κοζάνη,
λίγο πριν την κοινότητα Δρεπάνου, στη Χαραυγή της Κοζάνης και καταγράφει αυτό που λέμε, το κλειστό αλσίλιο. Μιλήσαμε με τον άνθρωπο, τον υπεύθυνο που βρίσκεται στην είσοδο, ο οποίος με καλοσύνη μας δήλωσε ότι το αλσίλιο είναι κλειστό για λόγους πυρασφάλειας. Είναι ανοιχτό το άλσος, μπορεί κανείς να αφήσει. Είναι ανοιχτό από τις 12, είναι μέχρι τις 12 ανοιχτό, από τις 12 το μεσημέρι κλείνει μέχρι ώρα 8 το βράδυ. Άρα πολύ νωρίς το πρωί μπορούμε να έρθουμε, να αθληθούμε, να περπατήσουμε και αργά το... Ναι, έτσι ακριβώς. Πολύ νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Ναι. Έρχεται κόσμος... Έρχεται ο κόσμος, εντάξει. Τους λέτε δείχνουν, δείχνουν κατανόηση. Λόγω του το καιρού. Κάψε να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτό ακριβώς. Μόνο το πρωί και μόνο το βράδυ. Πάμε τώρα στα Γρεβενά, στην αυτοδιοίκηση, στους υποψηφίους. Έχουμε και επίσημα νέα υποψηφιότητα για τον Δήμο Γρεβενών. Πρώην δήμαρχος και πρώην νομάρχης, ο Δημοσθένης Κουπτσίδης, μπαίνει στον στίβο διεκδίκησης του Δήμου των Γρεβενών. Μάλιστα έκανε και επίσημη δήλωση. Τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει ο Κώστας Ομάρκου, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Γρεβενά. Κώστα, πολύ σωστά. Την ανακοίνωσή του και τα πρώτα ονόματα του, των υποψηφίων, το ανακοίνωσε προχθές ο Δημοσθένης Κουπτσίδης, πρώην Δήμαρχος, πρώην νομάρχης, με τη φιλοδοξία του να κατακτήσει και πάλι τον Δήμο Γρεβενών. Στο φουαγέ, στο κέντρο πολιτισμού, παρουσία φίλου του, ανακοίνωσε φυσικά και τα πρώτα ονόματα. Πάμε να δούμε αυτή τη δήλωση και επανέρχομαι, γιατί έχουμε ένα ακόμη θέμα από τα Γρεβενά. Δημοσθένης Κουπτσίδης, δήλωση υποψηφιότητας. Ο συνδυασμός μας μαζί συνεχίζουμε, ξεκινάει από σήμερα, μετά τη συνέντευξη τύπου. Οι ανακοινώσεις θα γίνονται μέσω της σελίδας του συνδυασμού, από όπου θα ανεβαίνουν υποψήφοι με φωτογραφία, με μικρό βιογραφικό και θα τους παίρνετε. Θα γίνονται ανακοινώσεις κάθε εβδομάδα, 30-40 ατόμων, και από εκεί θα τους παίρνετε μέσα από τη σελίδα. Θα σας έρχεται ένα link και θα τους παίρνετε οργανωμένα και όχι μέσω Facebook και με άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται διαδικτυακά για λόγους εντυπώσεων. Από εκεί και πέρα ο κάθε υποψήφιος μπορεί να το αναπαράγει όπως θέλει, αφού έχει βγει στην επίσημη σελίδα. Δύο πράγματα για το διαδικαστικό των εκλογών. Μιλάμε για ένα σύστημα που εφαρμόζεται πρώτη φορά. Η καινοτομία είναι το 43% της πρώτης Κυριακής. Το ψηφοδέλτιο θα παρτίζεται από 90 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, επαναλαμβάνω, όπου έχεις δικαίωμα 4 σταυρούς. Αυτοί που προέρχονται από τις 12 μονοεδρικές ενότητες θα γράφουν δίπλα την ενότητα, είναι μονοεδρικές οι 12 και έχει 17 έδρες η πόλη, ο πρώην Δήμος Γρεβενών, για να το πω πιο σωστά. Αν θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε τα δεδομένα, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν και μπορούν και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα κάνουν πράξη. Και σας λέμε τι θέλουμε να κάνουμε. Ας μας πούν λοιπόν όλοι αυτοί που φιλοδοξούν και έχουν καημό να κάνουν κάτι για το Δήμο, αυτοί που προέρχονται από την ίδια Δημοτική Αρχή, γιατί δεν το κάναμε μέχρι σήμερα. Και αυτοί που θέλουν να το κάνουν, γιατί μέχρι σήμερα δεν το κάνουν. Δεν δείξαν το όραμά τους, δεν μας το είπαν. Γιατί μόνο λέει θέλουμε να είμαστε υποψήφοι. Εντάξει, να είστε υποψήφοι, τι θέλετε να κάνετε. Και προσκαλέστε μας σε ένα δημόσιο διάλογο να πούμε λοιπόν τι έχουμε και τι δεν έχουμε ο καθένας. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά στην πορεία. Θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης ολοκληρωμένου του συνδυασμού, που θα είναι και τα 376 άτομα.
όπως κάθε φορά έχουμε ολοκληρωμένο το συνδυασμό σε όλα τα τοπικά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, σε μια μεγάλη εκδήλωση που θα παρουσιαστούν όλοι. Την προσδιορίζω τέλη Αυγούστου με το πρώτο πενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Το κλείσμα των ψηφοδελτίων πήρε παράταση, δηλαδή η κατάθεση των συνδυασμών μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Από εκεί και μετά, ό,τι άλλες λεπτομέρειες θα τις δούμε. Παραλαμβάνω, όλα θα γίνονται μέσα από τις σελίδες. Σήμερα θα κάνω μία πρώτη ανακοίνωση. Μέχρι Τετάρτη θα γίνει μία δεύτερη αντίστοιχη. Σαββατοκύριακο μία τρίτη. Και κάθε εβδομάδα θα γίνεται κλιμακωτά μία ανακοίνωση. Μέχρι τις 10 Αυγούστου το χρονοδιάγραμμα είναι η πρώτη 250 υποψήφια. Και όπως είπα, ολοκληρωμένο, γιατί είναι και ένα παιχνίδι σε εισαγωγικά στρατηγικές και τακτικές, πρέπει να ξέρουμε και με ποιον παίζουμε. Πρέπει να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε. Δεν μπορούμε να είμαστε εμείς το 100% και να κοιτάνε οι άλλοι που θέλουν να συμπληρώσουν. Με πολύ απλά λόγια. Είμαστε και πάλι στη σύνδεση μετά το ρεπορτάζ που προηγήθηκε με τον Κώστα Μάρκου για ένα ακόμη θέμα που νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την δροσιά των ημερών, τις θερμοκρασίες, και που μπορούμε να κάνουμε μια απόδραση η οποία θα μας ωφελήσει πολλαπλά. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, κύριε Μαυρίδη, πολύ σωστά. Η γέφυρα λοιπόν Βενέτικο στο Λεφεφόρη αποτελούσε πάντα καταφύγιο στην πολύ ζέστη. Έτσι και φέτος τα μεσημέρια ο χώρος γεμίζει από ντόπιους αλλά και τουρίστες, λουόμενος που έρχονται από την ποιότητα του νερού, Κώστα, και την ομορφιά του τοπίου, έτσι. Εκεί μας μίλησε ένας επιχειρηματίας, ο κύριος Καραγιάννης. Και τελειώντας εδώ, Κώστα, να πούμε, φωτιά χθες το βράδυ στη Δεσκάτη και στο χωριό Δασοχώρη, τέθηκε όμως υπό έλεγχο αμέσως από την πληθυντική υπηρεσία. Και τελειώντας να πούμε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Δεσκάτης σε συνεργασία με τις ιατρικές κινητές μονάδες Σταύρος Νιάρχος, οι οποίες βρίσκονται από την Παρασκευή στη Δεσκάτη, που θα είναι ως σήμερα, και εξέτασαν περίπου 60 άτομα από τη Δεσκάτη. Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε τις εκπληκτικές εικόνες από τον ποταμό, αλλά και από τους πολίτες που μαζεύονται εκεί. Πάμε. Ρεπορτάζ, Κώστας Μάρκου. Ο τόπος θέλει περιποίηση, θέλει αξιοποίηση. Εάν θέλουν να μιλήσουν για ορεινό τουρισμό και για αξιοποίηση του ορεινού τόπου μας, πρέπει να ξεκινήσουμε από το Βενέτικο και από αυτό εδώ το σημείο. Δεν μπορεί να είναι ένα σημείο τόσο κομβικό να περνάνε εκατοντάδες τουρίστες καθημερινώς και το μέρος να είναι πλήρως εγκατελειμμένο. Δυο μονοπατάκια, δυο κάδι με σκουπίδια, μπορεί να πει το νερό 300 μέτρα πιο πάνω από τον δρόμο να γίνει ένα έργο, μια καλλιέργεια και να υπάρχει τρεχούμενο νερό, να δεντροφυτευτεί ο δρόμος για τα πάρκινγκ, για ένας λόγος για να σταματάνε πιο εύκολα οι διερχόμενοι, που είναι πάρα πολλοί. Γενικά το σημείο θέλει μία περιποίηση απλή, όχι πολλά πράγματα, ό,τι έργα. Μάλιστα. Να μπουν στη σειρά οι πέτρες και να υπάρχει η σχετική καθαριότητα, το πρώτο και το άμεσο. Μάλιστα, βλέπουμε. Βέβαια η γέφυρα, ναι, να μην πω κανένα χαρακτηρισμό γρεβενιώτικο, έτσι, γιατί βλέπετε πως είναι. Χρήζει συντήρηση, έτσι. Χρήζει άμεση συντήρηση. Τα σίδερα έχουν φύγει, εκεί είναι εκτεθειμένα καλώδια που πατάνε οι πιτσιρικάδες για να ανέβουν στη γέφυρα να πηδήξουν πολλές φορές και είναι άκρως επικίνδυνοι. Τα άλλα όλα τα λέμε και τα ξαναλέμε. Μάλιστα. Αυτό το σημείο είναι από τα ομορφότερα των Γρεβενών, είναι η καλύτερη φυσική πισίνα γλυκού νερού των Βαλκανίων, είναι 15 λεπτά από τα Γρεβενά, 10 λεπτά από την Εγνατία και πιστεύω είναι μια όαση δροσιάς για τους διερχόμενους. Περισσότερους ξένους έχουμε. Από όλους τους τουρίστες, τους Βαλκάνιους, Γάλλους, Ιταλούς, πάρα πολλούς. Είναι η Καλαμπάκα δίπλα μας, περνάει πάρα πολλοί κόσμος και το σημείο αυτό χρήζει καλύτερης μεταχείρισης και να υπάρχουν κάποια σημεία να δείχνει ότι υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει καθαριότητα. Μάλιστα, δηλαδή με λίγα λόγια απούσα και η περιφερειακή και η δημοτική αρχή, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Δεν επικοινωνούν, δεν ξέρουμε τι κάνουν. Πρέπει να επικοινωνήσουν όλοι μαζί και να ξεκινήσουμε από αυτά τα σημεία που περνάει ο κόσμος και δείχνει την εικόνα ότι είμαστε και πιο μέσα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πάρα πολύ, κύριε Καραγιάννη. Ελπίζουμε να κολυμπήσουμε. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ ομορφιές λοιπόν. Πανικάρι, Μάρκο. Φανταστείτε.
αρχή να σκέψουν πάνω στα, στα προβλήματα. Πολύ σωστά η επισήμαση του κυρίου Καραγιάννη και με τη γέφυρα, η οποία εγκυμονεί κινδύνους, έτσι. Εδώ βλέπει η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης, ο κύριος Κασαπίδης, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Φωλίνας, να δουν το πρόβλημα από κοντά. Έχουν κιόλας περάσει 49 ολόκληρα χρόνια από την μαύρη στιγμή της ελληνικής νεότερης ιστορίας, την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Ήταν 20, ήταν χαράματα, 20 Ιουλίου του 1974. Η ελληνική δύναμη της ΕΛΔΙΚ στο στρατόπεδο στη Λευκωσία βίωσε την επίθεση των Τούρκων, οι οποίοι με απόβαση αλλά και αεροπορική υποστήριξη επιτέθηκαν στις ελληνικές και κυπριακές δυνάμεις. Ένας από τους Έλληνες της ελληνικής δύναμης της ΕΛΔΙΚ μιλά στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ 49 χρόνια μετά. Ο Χρήστος Μάντζιος, με καταγωγή από την Ερμακιά Εορδέας, διηγείται τα όσα έζησε και δεν μπορεί να ξεχάσει ποτέ. Ακριβώς οι Τούρκοι μετά ξεροκαταλάβαν το στρατόπεδο μας και ήταν μέχρι το βουναλάκι αυτό που σας λέω, μέχρι την κορυφή. Στην κορυφή έχουν τώρα οι δικοί μας παρατηρητήριο και αυτό είναι. Και μας λένε, ξέρω εγώ, να πάμε να δείτε το στρατόπεδο μας. Αυτό είναι. Μετά. Ναι, μετά από 26 χρόνια. Μετά από 26 χρόνια. Ναι, είχα να πάει. Εκδρομή. Όχι εκδρομή, πηγαίναμε κάθε χρόνο, σα είπα. Πηγαίναμε και κάνουμε στο μνημόσυνο αυτό. Μας λέει, ξέρω εγώ, σιγά σιγά θα πηγαίνετε, όχι όλοι μαζί, απέναντι οι Τούρκοι μας παρακολουθούν. Θα πηγαίνετε ένα με δύο-δύο άτομα, πηγαίναμε στην κορυφή, ήταν τα ιδιόπτρες και βλέπετε το στρατόπεδο μας έτσι όπως είναι, δεν είχε αλλάξει τίποτα απολύτως. Το μόνο, ξέρω εγώ, είναι που τα δέντρα είχαν μεγαλώσει στην Αμερική, είχαν φτάσει μέχρι το πάνω. Πηγαίνανε, γυρίζανε όλοι, όταν γυρίζανε όλοι βουρκωμένοι. Ναι. Ήρθε η σειρά μου, έκανε αυτό. Με το που φτάνω και πέρα και αυτό ένα, βλέπω αυτό ένα, το μέρος ακριβώς εκεί που είχα σηκωθεί. Εκεί που έρποντας. Που έρποντας να με, ναι, που σηκώθηκε, που φίλησε την Παναγία. Φίλησε το σταυρό που είχε, ναι, στο λαιμό. Ναι, το στραβό. Και λες, ναι, Παναγιά, ναι, μου. Ναι. Και βλέπω το μέρος εκείνο. Και έπαθα αμόκ. Θα πιάσω τα κλάματα. Λέω, με το που είδα, λέω, να, εκεί. Και αυτό, και πάω τρέχοντας, γίναμε. Ευτυχώς με πιάσανε οι άλλοι, αυτόνομοι, γιατί ήδη να μην είχα μπει στο αυτόνομο. Στο τουρκικό μέρος. Ναι, από απέναντι αυτοί μας παρακολουθήσανε και αυτόνομοι. Και μερικοί που δεν ξέραν, σου λέει, ξέρω τι κάνει, να με τρέλα πουλάει, να με αυτός. Αλλά είχα πάει, δηλαδή, το αμόκ. Ξαναζούσες τις ίδιες στιγμές. Ναι, γιατί όμως να κάνω αυτό. Εκεί, λέω, ξέρω εγώ, να με... Κλείδωσε το μυαλό. Ναι, δηλαδή, το αμόκ που παθαίνεις. Και λέω, ξέρω εγώ, να με, το ίδιο πρέπει να είχε πάθει αυτός ο... Μετά από χρόνια αυτός ο Κύπριος, πώς το λέγαν τον... Ο Σολωμός. Ναι, που πήγε να ανέβει στη σημαία. Αυτός είχε πάθει. Λέω το ίδιο πράγμα. Πόσο χρόνο ήσασταν τότε?
Είμαι φαντάρος, είμαι 21 ετών. Τι ζήσαμε τη στιγμή της 20ης, τα ξημερώματα της 20ης Ιουλίου που τα τουρκικά στρατεύματα κάνουν απόβαση στο νησί, που είσαι, τι κάνεις? Εμείς είμαστε, εγώ ήμουν αυτά να είμαι πιο νωρίς, 6 μήνες πιο νωρίς, υπηρετούσα στο αυτό. Ναι. Ακριβώς το τι έχει γίνει τον Ιούλιο, το 20 Ιουλίου. Ξημερώματα κατά τις 7 η ώρα, 7 παρά, επάνω από το στρατόπεδο πέρασαν 2 αναγνωριστικά αεροπλάνα. Τουρκικά. Τουρκικά, ναι. Αμέσως καταλάβαμε ότι κάτι δεν συνέβαινε και φύγαμε. Πήραμε τον οπλισμό μας, αυτά κάναν ένα κύκλο, ξαναγύρισαν και ρίξαν απευθείας, βομβαρδίσαν το στρατόπεδο μας. Και βομβαρδίσαν, τα είχαν τόσο καλά μελετημένα, βομβαρδίσανε και ρίξανε στο χώρο αναφοράς. Εκεί που γίνεται συγκέντρωση. Η συγκέντρωση, ναι, όλου του στρατοπέδου. Αυτό. Δηλαδή ήρθαν αυτοί κανένα δεκάλεπτο πιο νωρίς. Αν ερχόταν κανένα δεκάλεπτο αργότερα, θα μας βρίσκαν όλους την ώρα της αναφοράς. Όλους τους στρατιώτες. Όλους τους στρατιώτες. Μόλις έγινε αυτό, κατευθείαν πήραμε τον οπλισμό μας. Βγήκαμε πάνω στα ορίγματα, γύρω-γύρω το στρατόπεδο είχε ορίγματα. Εκεί που ήταν καθορισμένο στην περίπτωση κινδύνου, στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, στην περίπτωση πολέμου. Και αμέσως, δηλαδή σε μία ώρα, ξεκινήσαμε και κάναμε επίθεση. Απέναντι ήταν ένα τουρκικό χωριό, το Κιόνελι. Ξεκινήσαμε οργανωμένα. Είστε στη Λευκοσία ή κάπου? Στη Λευκοσία, στο στρατόπεδο της Ελδίκ. Στο στρατόπεδο της Ελδίκ βρίσκεται λίγο έξω από τη Λευκοσία και απέναντι είναι το αεροδρόμιο. Το οποίο τελικά κατέλαβαν οι Τούρκοι. Κατέλαβαν οι Τούρκοι. Την επίθεση που κάναμε οργανωμένα η Ελδίκ, φτάσαμε έξω από το χωριό Κιόνελι. Ήμασταν έτοιμοι να το καταλάβουμε και δόθηκε εντολή να οπισθοχωρήσουμε. Έχετε συναντήσει τουρκικό στρατό σε εκείνο το σημείο, σε αυτή τη διαδρομή? Όχι. Ακριβώς η Ελδίκ που ήταν, γιατί η Ελδίκ ήταν επίσημη δύναμη. Ναι. Εδώ η Ελλάδα που τη στέλνει. Ακριβώς ένα σειρματόπλαιο μας χώριζε με την Τουρδίκ. Την αντίστοιχη δύναμη της Τουρκίας. Ναι. Αυτοί με το που είδαν έτσι, κατάλαβαν και κάνανε οπισθοχώρηση. Μέσα σε μισή ώρα είχαμε καταλάβει και το στρατόπεδο της Τουρδίκ. Φτάσαμε απ' έξω από το χωριό Κιόνελι, χωρίς καμία αντίσταση, καμία αντίσταση δεν υπήρχε, και γυρίσαμε και μας λένε οπισθοχώρηση. Και γυρίσαμε πίσω προς το στρατόπεδό μας. Μας είχαν υποσχεθεί ότι το απόγευμα, κάνουμε πιστοχώρηση τώρα, το απόγευμα θα κάνουμε οργανωμένα επίθεση να καταλάβουμε αυτό το τουρκικό το χωριό, το Κιόνελι. Θα ερχόταν και 2 τάγματα κυπριακά από τα πλάγια να χτυπήσουν. Για ενίσχυση. Εμείς υποτίθεται ήμασταν σαν πιάν ο οργανωμένος στρατός, η ΕΛΔΙΚ, αυτή είναι τότε ο κυπριακός στρατός ήταν, ναι, ήταν στα σκαριά. Ναι, αυτό. Ερχόταν 2 τάγματα να χτυπήσουν από τα πλάγια. Εμείς τα χτυπούσαμε κατά μέτωπο τους Τούρκους. Πράγματι. Έχουν αρχίσει ήδη οι βομβαρδισμοί. Ναι. Έχει γίνει η απόβαση. Απόβαση όχι, δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Η απόβαση δεν είχε γίνει. Λοιπόν, και πράγματι το απόγευμα ξεκινήσαμε να κάνουμε την επίθεση. Στο χωριό. Στο χωριό, ναι. Εκεί μας άφησαν και πλησιάσαμε με οι Τούρκοι. Στην αρχή δεν υπήρχε καμία αντίσταση. Δεν υπήρχε αντίσταση. Αυτοί ήταν τόσο καλά οργανωμένοι
που ήταν σε με διασταυρούμενα πυρά. Πενιντάρια πολυβόλα, αν έχεις υπόψη αυτό, και ορίγματα με μπετό. Το είχαν προετοιμασμένο, ενώ ναι, εμάς ναι, μας φαινόταν ναι. Κάτι καινούργιο, ναι, κάτι ναι. Έκτακτο. Και μας άφησαν να πλησιάσουμε όταν, ξέρω εγώ, μας έπιαναν τα... Όταν είσαι στο πεδίο βολής. Α, μπράβο. Στην ευέλεια των όπλων. Στην ευέλεια. Με το που φτάσαμε εκεί, ξεκίνησαν και μας χτυπούσαν. Εμείς όλοι οι αυτόνομοι ήμασταν έρποντες, πηγαίναμε και περιμέναμε. Μας δώσαν εντολή να μπούμε μέσα στο χωριό. Εκεί είχαμε μερικές απώλειες. Εσείς είστε Λοχίας. Ναι. Είχετε ομάδα. Ναι, ναι. Χάσατε συμπολεμιστές. Θα σας πω ακριβώς να είμαι δίπλα μου, πριν θα σου πω για τα που... Περιμέναμε μέχρι κατά τις 2 η ώρα τη νύχτα να έρθει αυτό. Δεν ήρθαν. Να έρθει η ενίσχυση για να κάνουμε την τελική επίθεση. Για να κάνουμε την τελική επίθεση. Ακόμα περιμένουμε. Και τα ξημερώματα, επειδή είναι απέναντι η Τουρκία μέσα σε λίγα λεπτά η αεροπορία μπορεί να έρθει, μας λένε αυτό να με οπισθοχώρησε, γιατί μόλις ξημερώσει θα πλακώσει, θα μας χτυπήσει η αεροπορία τους, όπως και έγινε αυτό. Τα ξημερώματα μας πλάκωσε αυτό και κάναμε οπισθοχώρηση και ξαναγύρισαμε πάλι μέσα στο στρατόπεδο. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης που κάναμε, ο λόχος μου είχε τραυματιστεί ένας φαντάρος. Ο οποίος περιμέναμε αυτό για να το βάλουμε, τότε μας συνόδευαν τα παλιά, τα BDR, κάτι μικρά άρματα μάχης είναι, κυπριακά. Τα οποία δεν, δηλαδή ίσα ίσα για υποστήριξη. Εκεί βάλαμε έναν τραυματία που είχαμε και κατά τη διάρκεια το βράδυ που ήμασταν οι Τούρκοι από απέναντι ρίχνανε αναδιαστήματα, τροχιοδεικτικά, φωτοβολίδες και μας βλέπανε και μας χτυπούσαν. Δίπλα μου ακριβώς ήταν ένας Λοχίας, ο οποίος είχε έρθει την προηγούμενη μέρα, Τσιπινιάς Βασίλειος, στο όνομα. Ήμουν εγώ, δίπλα αυτός ο Λοχίας και παραδίπλα ένας ακόμη είναι Λοχίας, Στάικος. Το παιδί αυτό πήγε να σηκωθεί για λίγο και το βρήκε μια σφαίρα πενιντάρι πολυβόλο, εδώ ακριβώς. Έμεινε εκεί, τον οποίο δεν μπορέσαμε να πάρουμε. Έμεινε έξω από το αυτό. Και γυρίσαμε ξανά πάλι στο στρατόπεδο. Εκεί μείναμε για αρκετό καιρό, δηλαδή μέρες. Μείναμε εκεί και μετά από αυτό ξεκίνησε η απόβαση. Οι Τούρκοι με τα ελικόπτερα. Αυτά κατεβάζανε καταδρομές και φτάναμε. Ό,τι στρατό είχαν και κατεβάσανε, τότε είχαν κατεβάσει γύρω στους 15.000 στρατό για να χτυπήσουν το μόνο που φοβόταν ήταν εμάς. Το στρατόπεδο της Ελδίκ. Της Ελδίκ, ναι. Και ήταν και ο σκοπός τους αυτός, δηλαδή να καταλάβουν πάση θυσία το στρατόπεδο της Ελδίκ. Μόλις το καταλάβανε, δεν προχώρησαν άλλο. Ενώ μπορούσαν να καταλάβουν άνετα τη Λευκοσία. Δεν υπήρχε ούτε ένας φαντάρος μετά. Ναι, η μόνη δύναμη αντίστασης ήταν το οργανωμένο στρατόπεδο της Ελδίκ. Το οποίο όταν ήρθαν
οι δυνάμεις οι τουρκικές που κάνουν απόβαση και το καταλάβανε, εσείς πού, πού πάτε? Εμείς αναγκαστικά. Αυτά. Εμείς φύγαμε μέσα από το στρατόπεδο όταν αρχίσαν και μπαίνανε οι Τούρκοι μέσα από την πύλη. Έτσι ήταν κυκλικό το στρατόπεδο, μπροστά ήμασταν. Μας κυκλώσανε αυτοί μετά από... Εκεί υπήρξε μάχη ή απλά αποστοχωρήσατε? Μάχη, αφού μας αυτό, με όλες τις δυνάμεις αυτοί τα με κατεβάσανε εκεί πέρα. Άρματα να με μάχεις, αεροπορία, τα στρατό, 15.000 στρατό είχαν, τα πάντα. Και εμείς είμαστε μόνο με τα τουφέκια αυτά. Αλλά κρατήσαμε για 15 μέρες. Τι πήγε στραβά, τι νιώθετε τώρα, χρόνια μετά? Σας είπα, καταρχήν ήταν η προδοσία αυτή που δεν ήρθανε από δίπλα. Δεν ήρθε ενίσχυση. Η ενίσχυση που δεν, άμα έρχονταν ενίσχυση ή την πρώτη μέρα, αυτά με εάν δεν μας γύριζαν πίσω από το στρατόπεδο, θα είχαμε καταλάβει το Κιόνιλι, το χωριό αυτό. Με καταλαβαίναμε αυτό, βγαίναμε πάνω στο τρόδος, στο βουνό, και από εκεί πέρα ελέγχαμε όλη την απόβαση που κάνουν αυτοί με τα πλοία. Με τα πλοία και αυτά. Πώς νιώθετε τώρα, χρόνια μετά? Μετά από τόσα χρόνια, πριν 2 χρόνια που μας αναγνωρίσαν επίσημα, τώρα κάπως δικαιωμένος νιώθω. Αυτό. Τότε ήμουν απελπισμένος. Αυτό. Υπήρξε καμία αίσθηση της εγκατάλειψης, ότι κάποιοι προσπαθούσαν να σβήσουν αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Όχι να το σβήσουν μόνο. Εγώ κάποτε είχα κάνει μια αίτηση και η απάντηση μου, ξέρετε ποια ήταν? Η Ελλάδα δεν είχε πόλεμο. Δεν υπήρξε ποτέ αυτό. Η Ελλάδα δεν πολέμησε ποτέ με την Κύπρο. Δεν είχαμε αυτό. Εγώ δεν φαινόμουν ποτέ να με ότι ήμουν στην Κύπρο. Το Big Book μου φαίνεται ότι εμφανίζομαι εδώ κανονικά που υπηρέτησα 6 μήνες, μετά ότι έχω φτάσει στο Λουτράκι, και από το Λουτράκι μετά δεν φαινόμουν. Χάθηκαν τα ίχνη. Και όταν γύρισα πάλι αυτόν και πήρα το απολυτήριο από την Κοζάνη αυτόν, όσο ήμουν στην Κύπρο δεν φαίνονταν πουθενά. Θυμάστε ιστορίες ακόμη και σήμερα, αναλύωτες, εφιάλτες. Εφιάλτες, εάν δεν έχει λάβει κανένας αυτό. Αν δεν έχει πάρει μέρος, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει. Περιττώ να σας πω ότι τουλάχιστον για μια δεκαετία κάθε βράδυ πολεμούσα. Χαμάλου τους πιανόμουν. Ναι, δυσκολίες. Δεν μπορούσε το ανθρώπινο μυαλό να το προσπεράσει. Με τίποτα αυτά να με. Καταρχήν, από ό,τι ξέρω, δηλαδή να είμαι και συμπολεμιστές, ξέρω να που ήτανε, πολλοί είχαν τρελαθεί. Δεν ξεπερνέται εύκολα. Όχι, δεν ξεπερνέται αυτό. Να μην το ζήσουμε ποτέ. Με τίποτε. Εμείς οι νεότεροι. Αυτό. Και κάποια στιγμή να ακουστεί ένα ευχαριστώ σε αυτούς που βρέθηκαν εκεί. Ευχαριστώ, σας είπα. Αυτό ευχαριστώ έμπρακτο, όχι απλά στα λόγια. Όχι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, τώρα, γι' αυτό σας λέω, πριν από 2 χρόνια, τώρα μας αναγνώρισαν, αυτό να είμαι, και μας δίνει εφόρου ζωής, μια μικρή αποζημίωση, το 200 ευρώ. 200 ευρώ σύνταξη για αυτούς που πολέμησαν στο... Ναι. Ή είναι φάπαξ αποζημίωση, μία φορά? Όχι. Μηνιαία. Μηνιαία αποζημίωση,
για όσους βρέθηκαν εκεί. Εφόρου ζωής. Όχι όσοι βρέθηκαν, όσοι πολέμησαν. Γιατί να έχεις αυτό με ένα βέβαια. Η μνήμη όμως του Λοχία που χάθηκε δίπλα σου θα σε ακολουθεί για πάντα. Δεν είναι μόνο η αυτή. Τα πάντα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα δώσουμε συνέχεια και θα πάμε να εξειδικεύσουμε κάτι που νομίζω ότι έχει το δικό του ειδικό βάρος αλλά και ενδιαφέρον για τους περισσότερους από εμάς. Κλιματιστικό, air condition, τεχνητή δροσιά. Πώς την χρησιμοποιούμε, πώς την επιλέγουμε, ποιο είναι το καλύτερο για την τσέπη μας σε ό,τι αφορά την κατανάλωση αλλά και για την δροσιά που αναζητούμε. Το να κατεβάσουμε πάρα πολύ την θερμοκρασία στην ένδειξη του κλιματιστικού βοηθάει. Όλα αυτά θα τα δούμε με έναν ειδικό. Έχουμε τον Στέλιο τον Βίτη, τον οποίο τον βλέπουμε ήδη. Καλησπέρα κύριε Βίτη. Εσείς κάνετε και εγκαταστάσεις και πώληση κλιματιστικών. Άρα νομίζω ότι είστε ο ειδικός για να μας πείτε όλα αυτά που για μας είναι λιγάκι θολά. Εμείς απλά παίρνουμε το τηλεχειριστήριο και κατεβάζουμε τη θερμοκρασία και βλέπουμε το αποτέλεσμά της. Θέλω όμως να μας ξεκινήσετε λέγοντας ποια είναι τα κριτήρια που θα κάνουμε μια επιλογή ενός κλιματιστικού. Καταρχήν να σας καλησπυρίσω από την Πτολεμαϊδα, τη ζεστή Πτολεμαϊδα. Είμαι στην περιοχή του Αγιανιού, κύριε Μαυρίδη. Όπως βλέπετε είμαι σε εγκατάσταση αυτή τη στιγμή. Ναι, βλέπουμε πίσω τους τεχνικούς να κάνουν εγκατάσταση. Το συνεργείο μας περνάει ένα μηχάνημα αυτή τη στιγμή, φυσικά. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να επιλέξουμε σε ένα κλιματιστικό μηχάνημα δεν είναι πάντα κριτήριο το οικονομικό. Δεν είναι πάντα το καλύτερο, το φθηνότερο. Μακάρι και να ήταν. Προσπαθούμε να επιλέγουμε μηχανήματα τα οποία είναι υψηλής ενεργειακής αποδόσεως, γιατί αυτό θα έχει ως αντίκτυπο στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή σε οποιοδήποτε παρόχο βρισκόμαστε. Κοιτάμε οπωσδήποτε τα μηχανήματά μας θα είναι τεχνολογία inverter, που πλέον από την νομοθεσία εδώ και μια δεκαετία είναι υποχρεωτικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση τεχνολογία inverter. Φυσικά να είναι ένα αξιόπιστο μηχάνημα, αλλά το πιο βασικό απ' όλα που επιμένω σε αυτό. Το μισό πράγμα, κύριε Μαυρίδη, είναι το κλιματιστικό, το άλλο μισό είναι η εγκατάσταση. Είναι ο εγκαταστάτης και ο τρόπος της εγκατάστασης μέσα στο σπίτι. Και να πάρουμε ένα μεγάλο μηχάνημα, ένα 24 που οι περισσότεροι ζητάνε, και να το βάλουμε σε ένα χώρο των 15 ή 20 τετραγωνικών, δεν είναι ό,τι καλύτερο και δεν είναι ό,τι οικονομικότερο. Όπως και το αντίστροφο. Άρα πρέπει να γίνει η σωστή μελέτη, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια αυτοψία από έναν. Από το εξειδικευμένο κατάστημα που θα ψωνίσει ο πελάτης στο κλιματιστικό του και στη συνέχεια η σωστή τοποθέτηση με τα σωστά εργαλεία, με το σωστό τρόπο, τον πιστοποιημένο τρόπο από τους πιστοποιημένους ψυκτικούς της περιοχής μας ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Άρα μου βάλατε πολλές διαστάσεις. Πρώτη διάσταση ξεχωρίζω το ότι πρέπει να δούμε τι ενεργειακής κλάσης είναι το κλιματιστικό, γιατί αυτό θα μας κοστίζει για μια ζωή που λέει ο λόγος, για όλο το διάστημα που θα το χρησιμοποιούμε. Έτσι ακριβώς, κύριε Μαυρίδη. Ένα πράγμα που πρέπει να τονίσουμε επίσης είναι ότι μπορεί τώρα πράγματι μέσα στο καλοκαίρι οι πωλήσεις να είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι το χειμώνα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στη Δυτική Μακεδονία πολλές περιοχές εκτός της Πτολεμαϊδας και της Κοζάνης δεν έχουν τηλεθέρμανση. Ο κλιματισμός, οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, όπως τις ονομάζουμε, είναι ό,τι οικονομικότερο υπάρχει. Κάτι που σημαίνει ότι αγοράζεται το καλοκαίρι ένα κλιματιστικό. Μπορεί το χειμώνα να το χρησιμοποιήσουμε για την θέρμανση του σπιτιού του πάρα πολύ οικονομικά. Το κλιματικό και η ρεύμα πάρα πολύ είναι ένα μύρο, θα ήθελα να σα πω. Αυτό θέλω να το ρωτήσω. Σίγουρα. Θέλω να το ρωτήσω αυτό. Εγώ έχω, λέω ένα παράδειγμα, ένα κλιματιστικό 15 ετών, παλιά τεχνολογία. Και σήμερα το κάνω αντικατάσταση με ένα νέα τεχνολογία. Τι διαφορά θα έχω στην τσέπη μου, στο κόστος? Τουλάχιστον 40% στην κατανάλωση. Το ελάχιστο 40%, το οποίο μπορεί να κινηθεί μέχρι και 60% σε μηχανήματα υψηλής ενεργειακής βαθμίδας. Άρα θα μπορώ να το χρησιμοποιώ και τις κρύες νύχτες του χειμώνα, να υποβοηθώ την θέρμασή μου ή ακόμη και να ζεσταίνομαι με αυτό. Εάν υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μπορείς ένα σπίτι σε μια οικία να βάλεις 2 ή 3 κλιματιστικά, όπως συμβαίνει σε πάρα πολύ κόσμο, μπορούν να είναι αυτόνομοι με τον κλιματισμό. Σίγουρα δεν έχουμε την ποιότητα που θα έχουμε την ποιότητα
θέρμανση όπως ήθελε θέρμανση. Άρα είναι πλέον μια αξιόπιστη λύση και πάρα πολύ οικονομική. Ωραία. Το καταλάβαμε αυτό. Άρα κοιτάμε πρώτα το τι ενεργειακής κλάσης είναι. Τώρα στη λειτουργία του, να το βάζω 19, μου κάνει, είναι πολύ, είμαι υπερβολικός, θα παγώσω. Πράγματι, είναι υπερβολικό, είναι ανθυγιεινό και για την σωματική μας υγεία, αλλά και για την τσέπη μας είναι ανθυγιεινό επίσης. Λοιπόν, η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό είναι 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά πεζιρώνεται η εξωτερική θερμοκρασία. Όπως λέμε, να υπάρχει μια λογική διαφορά θερμοκρασίας του εξωτερικού αέρα με τον κλιματιζόμενο χώρο μας. Λένε ότι πρέπει να είναι 10 βαθμούς Κελσίου μέγιστο, ας πούμε, βέβαια όταν θα έχει έξω 41-42 δεν μπορεί να είμαστε στους 30. Άρα κοιτάμε να είμαστε γύρω στους 28 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα... Και φυσικά κάτι άλλο να σας πω, συγγνώμη κιόλας, ότι δεν είναι ορθό όπως κάνουν μερικοί το ότι ανοικοκλίνουν το κλιματιστικό τους. Λέει δηλαδή ο άλλος το έχει βάλει στους 18 βαθμούς, στους 20 και λέει «Α, δούλεψε 2 ώρες το κλιματιστικό, μπορώ τώρα να το ξεκουράσω». Όχι, το μηχάνημα είναι να δουλεύει όλη τη μέρα. Επιλέγουμε τη σωστή, την ιδανική θερμοκρασία και το αφήνουμε να δουλεύει όλη τη μέρα. Οι νοικοκυρές μπορεί το πρωί να ξεκινήσουν τις δουλειές τους, να αρίσουν το σπίτι τους, να απλώσουν τα σεντόνια τους και στη συνέχεια μόλις η ζέστη ξεκινήσει η ώρα 12 να κλείσουν τα παράθυρα, να κλείσουν τις εξώπορτες και τις μπαλκονόπορτες και να βάλουν μια ωραία θερμοκρασία 26-27 βαθμού Κελσίου και να το αφήσουν όλη τη μέρα να δουλεύει, όλη τη μέρα στη λειτουργία να είναι το μηχάνημα. Είναι ο καλύτερος, ο πιο υγιεινός τρόπος και ο πιο οικονομικός τρόπος. Τώρα μου κάνουν μια ερώτηση. Η εξωτερική μονάδα τρέχει πολύ νερό. Αυτό είναι πρόβλημα στο κλιματιστικό? Όχι. Η κλιματιστική μονάδα κάποιες φορές βγάζει νερό, κάποιες φορές δεν βγάζει νερό. Έχει σχέση με τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος. Και αναμέρες αλλάζει αυτό το πράγμα. Σήμερα, ας πούμε, και αυτές τις ημέρες, τελευταίες δύο μέρες, δέχτηκα πολλά τηλέφωνα ότι δεν τρέχει νερό η εξωτερική μονάδα. Μήπως έπαθε κάτι? Όχι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά η σχετική υγρασία είναι λίγη στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό έβγαλε λίγο νερό. Εάν η σχετική υγρασία είναι πολύ μεγάλη, είναι πάνω από 60%, θα βγάλει αρκετό νερό τότε. Είναι πολύ ακριβότερα αυτά τα κλιματιστικά που είναι και ιονιστές, που είναι και αφιγραντήρες, που έχουν πολλές υπηρεσίες? Όλα τα κλιματιστικά, την λειτουργία της αφίγρασης την έχουν όλα τα κλιματιστικά. Τώρα υπάρχουν και τα κλιματιστικά που πράγματι έχουν μέσα και έναν ενσωματωμένο ιονιστή, έναν καθαριστή αέρα. Μην τα εμπιστευόμαστε όλα αυτά, το τι λένε και διάφορες εταιρείες. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία τώρα διαφήμισης να λέω ποιες εταιρείες έχουν πραγματικό ιονιστή ή ποιες όχι. Θέλει προσοχή και έρευνα αγοράς σωστή από τον πελάτη. Θέλω να τονίσω εδώ κάτι τελευταίο. Όχι τελευταίο, ότι επιθυμείτε εσείς κάτι, κάτι ακόμη. Οι πελάτες θα πρέπει να προτιμούν καταστήματα εξειδικευμένα. Θα πρέπει να επιλέγουν σίγουρα ότι ο εγκαταστάτης τους είναι πιστοποιημένος ψυκτικός. Υπάρχουν πάρα πολλοί πειρατές στο επάγγελμα αυτό, το οποίο όμως με διαφορετικές τιμές φυσικά, το οποίο όμως θα το πληρώσουμε μια ζωή όπως είπατε πριν. Το κλιματικό θέλει συγκεκριμένη διαδικασία εγκατάστασης. Το κλιματικό δεν είναι ψυγείο ή πλυντήριο. Το βάλαμε στην πίστα, πατήσαμε ένα κουμπί και δούλεψε. Θέλει μια εγκατάσταση η οποία πρέπει να γίνει με τον ορθό τρόπο, τον προβλεπόμενο τρόπο, για να είναι το μηχάνημά μας στη σωστή λειτουργία του για τα επόμενα και την επόμενη διάρκεια της ζωής του. Θέλω μια ακόμη ερώτηση. Μου δημιουργήθηκε επιπλέον η απορία με αυτό που είπατε ότι το βάζει στην πρίζα και λειτουργεί. Τελευταία βλέπω τηλεοπτικές διαφημίσεις αλλά και γενικότερα στον τύπο για κάποια κλιματιστικά που τα βάζεις απλά στην πρίζα. Είναι αυτά τα λεγόμενα φορητά κλιματιστικά. Είναι επιλογή αυτό ή μάλλον δεν θα κάνουμε δουλειά? Είναι μια πάρα πολύ ωραία επιλογή για ένα κάμπινγκ, ας πούμε, θα έλεγα εγώ, ή για μια σκηνή. Όχι, φυσικά και δεν είναι καλή επιλογή, διότι ενεργειακά είναι πάρα πολύ, σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο τα μηχανήματα αυτά. Στην ουσία συμπεριλαμβάνουν την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα στον ίδιο χώρο, σε ένα μηχάνημα, το οποίο είναι μέσα, άρα και ο θόρυβος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και επίσης πρέπει ο αέρας, ο ζεστός, ο αποβαλλόμενος της συμπύκνωσης να βγαίνει έξω από ένα αρρώγο. Άρα πρέπει να έχουμε μια πόρτα ή ένα παράθυρο ανοιχτό. Άρα καταλαβαίνετε ότι ενεργειακά δεν είναι ό,τι καλύτερο. Μάλλον είναι ό,τι χειρότερο.
Κύριε Βίτη, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Νομίζω μας φωτίσατε αρκετές πτυχές. Βέβαια, περισσότερα, όπως είπατε, με το εξειδικευμένο και νομίζω ότι έτσι πρέπει να λειτουργούμε, με το εξειδικευμένο προσωπικό, αυτούς που γνωρίζουν και που σε αυτούς θα μπορούμε να πούμε και τις όποιες παρατηρήσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος χειρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους και να προσέχετε τον εαυτό σας. Να είστε όλοι καλά.